Ναι, αν είστε θετικός μόνο. Αλλιώς δεν σας παίρνει κανένας τηλέφωνο. Εντάξει. Έτσι, καλό να πιάσετε. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να μπορούμε να είμαστε δίπλα στον κόσμο, να τον ευαισθητοποιήσουμε και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να αποφύγουμε τα χειρότερα. Τα πράγματα δεν πήγαν καλά τον Νοέμβριο, φαίνεται ότι τώρα εξομαλύνεται η κατάσταση. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει σε εφησυχασμό που θα μας φέρει ένα τρίτο κύμα. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια ευαισθητοποίησης από τη μεριά του Δήμου, της Περιφέρειας. Σήμερα εδώ ο ΕΟΔΗ έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες τεστ σε όποιον θέλει, όποιον ανησυχεί, όποιον έχει οποιοδήποτε δείγμα, για οποιαδήποτε αμφιβολία και θέλει να κάνει το τεστ. Εμείς καλέσαμε τον κόσμο ως Δήμος να εξεταστούν, αφού υπάρχει αυτή η δυνατότητα δωρεάν, έτσι ώστε να, ακόμη και κάποιοι που είναι θετικοί να μην κινδυνεύουν γύρω τους, να προσπαθήσουν να λάβουν τα μέτρα έγκαιρα, σύντομα, για να μην έχουμε μεγάλες μεταδόσεις. Δυστυχώς τα πράγματα, όπως είπα, δεν πήγαν καλά. Ελπίζω ότι τώρα που έχουμε ευαισθητοποιηθεί όλοι περισσότερο, που προσέχουμε όλοι περισσότερο, θα συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα και θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή τη λέλαπα που μας έχει βρει. Είναι γεγονός ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι λίγο περισσότερο. Το καταλαβαίνω ότι είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, είναι μια κατάσταση που μας στεναχωρεί και μας θλίβει όλους. Να πω ότι είναι μια πιο δύσκολη κατάσταση από το Πάσχα. Το Πάσχα ήμασταν στο πρώτο κύμα, προσπαθήσαμε νωρίς. Δεν είχαμε και τον πόνο των απολειών που έχουμε σήμερα. Δεν έχουμε και... Σήμερα πλέον δεν υπάρχει και πολυτέλεια να εφησυχάσουμε. Τηρούμε τα μέτρα των ειδικών, αυτούς εμπιστευτήκαμε από την αρχή, αυτούς πρέπει να συνεχίσουμε να εμπιστευόμαστε. Οι επιστήμονες είναι που μας δείχνουν τον δρόμο. Όλοι εμείς οι άλλοι προσπαθούμε να μπούμε σε αυτόν τον δρόμο. Έτσι θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε μια υπέρβαση ακόμη, θα αναδείξουμε την κοινωνική μας ευθύνη. Είναι πολύ σημαντικό με το παραμικρό να μην ρισκάρουμε ούτε τη ζωή τη δική μας, ούτε των συνανθρώπων μας. Το βλέπουμε πλέον, είναι δίπλα μας, δεν υπάρχουν διακρίσεις, δεν κινδυνεύουν οι μεγάλοι, κινδυνεύουμε όλοι. Γι' αυτό από καρδιάς θέλω να ζητήσω από όλους να είναι προσεκτικοί.